Πάμε να δούμε τους άλλους συναδέλφους. Στρέφουμε στα δικά μας τώρα, στα άλλα θέματα. Εντάξει, γιατί χθες μαζί μας η Αναστασία Σταματοπούλου και η Κωνσταντίνα Τσίχλα. Καλημέρα, Αθήνα παιδιά. Και Πάτρα. Η Αναστασία είναι στο σημείο που έγινε χθες η δολοφονία. Όπου αποκάλυψε και το βίντεο με τη δολοφονία, συγκλονιστικό βίντεο. Και το background αυτής της ιστορίας για τα δύο αδέρφια που μαχαίρωσαν τον ξάδερφό τους. Όπου καταγγέλνουν κακοποίησή τους σε μικρή ηλικία. Ήταν 5 χρονών όταν τα λένε ότι. Βλέπουμε τώρα το βίντεο και μας τα έλεγε και χθες η Αναστασία. Και λέγαμε και μάθαμε για την πρώτη στιγμή ότι οι ίδιοι λέγανε ότι σκότωσαν τον κακοποιητή τους. Λοιπόν, τώρα εντάξει, η αστυνομία ψάχνει το παρελθόν όπως καταλαβαίνουμε, να δούμε τι έχει γίνει. Τώρα θα πρέπει. Θα το πω γιατί πολύ απλά αυτό αφορά όλο το σκηνικό, Αναστασία. Πρέπει να εξακριβωθεί αυτό το που περιγράφουν. Βέβαια. Γιατί μπορεί να είναι η επίκληση συγκεκριμένη, μπορεί να είναι ένας ισχυρισμός. Δύσκολο. Ναι. Δύσκολο, αλλά. Πρέπει να ερευνηθεί σίγουρα. Έχει σκοτωθεί και ένας άνθρωπος εδώ. Γι' αυτό το λέω. Ότι πρέπει να ερευνηθεί και αυτό. Γιατί αν το έχει κάνει, κανείς δεν πρέπει να σηκώνει το χέρι σε άλλον. Αυτό είναι δεδομένο. Ούτε δικαίως να σκοτώσει κάποιον. Αλλά αν είναι ο κακοποιητής τους, ενδεχομένως στην εξέλιξη. Να έχουν ελαφρυντικά. Άμπρα. Ναι, ναι. Έλα, Αναστασία μου. Ναι, να σας πω αρχικά ότι χθες οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελία και ανακριτή δύο συλληφθέντες. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Γιατί είδαμε και χθες βρέθηκαν δύο μαχαίρια λίγο πιο κάτω εδώ από το σημείο κρυμμένα μέσα σε ένα παλιό ψυγείο. Και ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή. Τώρα, όπως περιέγραψαν στις αρχές οι δύο άνδρες, 17 και 19 ετών, ισχυρίστηκαν ότι ο 28χρονος τους κακοποιούσε πριν από περίπου 10 χρόνια στην τρυφερή ηλικία των 4 και 6 χρόνων, όταν ήταν όλοι μαζί στην Αλβανία. Να σας πω ότι ο 28χρονος ήρθε πρόσφατα στην χώρα μας και φέρεται, όπως είπαν οι δύο καθομολογοί ανδράστες, ότι χθες είχαν δώσει ραντεβού στο συγκεκριμένο σημείο όπου και βρισκόμαστε, στον πεζόδρομο της Χανίων με τη διασταύρωση της Πατησίων, προκειμένου να λύσουν τις διαφορές ραντεβού εκδίκησης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αναστασία, τι ώρα είχαν δώσει ραντεβού? Τι ώρα είχαν δώσει ραντεβού? Δηλαδή τι ώρα πάνω κάτω, ξέρουμε. Στις 10 το βράδυ. 10 το βράδυ. Θέλω να σου πω γιατί. Έχει πάρα πολύ κόσμο εκείνη ώρα. Πάρα πολύ κόσμο. Άρα, Αναστασία, αυτό που λέει ο Γιάννης είναι πολύ σοβαρό. Γιατί με την έννοια αυτή, άμα έχει τόσο πολύ κόσμο, δεν πας εκεί για να σκοτώσεις. Όχι, όχι. Προφανώς κάτι σου λέω, κάτι μου λες. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν πας να αντιστείς τον άλλον σε σημείο που έχει. Στο ξέρεις καλά το σημείο. Έχει, ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει ένα καφέ εκεί που έχει όλη μέρα κόσμο και ξενυχτάει κιόλας. Ναι. Και επίσης είναι πάνω στον Πατησίων, είναι δίπλα στην Αγίου Μελετίου. Όσοι περνάτε, ξέρετε. Ξέρω, έχει κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Έχει μια στάση εκεί πέρα πολύ κεντρική. Μαγαζιά έχει. Πολλά μαγαζιά. Προφανώς πολλά μαγαζιά. Έχει μια στάση πολύ κεντρική που έχει πάντα πολύ κόσμο. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, περνάνε συνέχεια λεωφορεία. Είναι στοιχείο αυτό. Ναι, ναι. Είναι στοιχείο. Με την έννοια δεν πάνε να αντιστήσει καρτέρι θανάτου σε ένα σημείο που είναι τέτοιο. Δεν σκοτώσει κάποιον μέσα σε όλο τον κόσμο. Κάμερες, ναι. Μαγαζιά, βέβαια. Κόσμο. Βέβαια. Ξέρω εγώ. Έλα, Αναστασία. Πολλά μαγαζιά με κάμερες και πολλά μαγαζιά 24 ώρα και περίπτερα και καταστήματα. Ναι, χθες αρχικά ισχυρίστηκαν πως έγινε ένας διαπληκτισμός, το βλέπουμε και στο βίντεο, πιάνονται στα χέρια. Ξεκινάει λίγο πιο πάνω εδώ από τη Χανίων ο καυγάς και στη συνέχεια φαίνεται να το μαχαιρών στο λαιμό και στο στήθος. Ο 28χρονος εμόφυρτος φαίνεται πως κατευθύνεται προς την Πατησίων. Εκεί τον βλέπουν και άνθρωποι που περνούσαν από το σημείο, καταραίει και τον εντοπίζει περιπολικό που περνούσε, γιατί εδώ πιο κάτω υπήρχε και ένα τροχαίο εκείνη τη στιγμή, ναι, ναι. Και περνούσε περιπολικό. Και το τμήμα είναι δύο στενά από εκεί κιόλας επίσης. Οπότε λοιπόν, θα περιπολικά κυκλοφορούν.